Είμαι ο Μιχάλης Φόρτης, είμαι ο ζαχαροπλάστης των αρτοπίων Φούρνο Θανάση και σήμερα θα σας δείξουμε την παρασκευή των χριστουγεννιάτικων παραδοσιακών γλυκών μας. Εδώ είναι χριστουγεννιάτικα σπιτάκια από μπισκότο, το οποίο έχει μέσα τζίντζερ, κανέλα γαρίφαλο και βούτυρο, αλεύρι ζαχαροπλαστικής και αυγό. Λοιπόν, τώρα τα έχουμε ψήσει, τα έχουμε κολλήσει, είναι έτοιμα για γαρνίρισμα. Αυτή τη στιγμή θα τα τελειώσουμε. Οι καταναλωτές το προτιμούν. Έχουμε αυτές τις μέρες αυξημένη παραγωγικότητα. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε αγνά υλικά, φρέσκα, ελληνικά πάντα και οπωσδήποτε πάντα προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στο καταναλωτή. Τα μελομακάρονα είναι η μέρος στις κουραμπιέδες με φρέσκο βούτυρο γάλακτος. Τα μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος και σοκολάτας κουβερτούρα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αυξημένη παραγωγικότητα. Οι κουραμπιέδες με βούτυρο γάλακτος πάντα, ελληνικό, και με επικάλυψη λευκή. Αυτή είναι οι κουραμπιέδες μας. Οι κουραμπιέδες τώρα, για να βγει ένας πολύ καλός κουραμπιές, χρειαζόμαστε βούτυρο γάλακτος, οπωσδήποτε. Καλό βανίλια θέλουμε, καλή βανίλια να έχουμε. Και είναι η ζάχαρη άχνη, το καβουρδισμένο αμύγδαλο που πρέπει να είναι πολύ και το ποιοτικός πολύ καλό αμύγδαλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο τρόπος παρασκευής είναι το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη μας στο μίξερ, αφρατεύουν. Λοιπόν, μόλις αφρατέψουν, προσθέτουμε το αλεύρι με τη διακοτική του ύλη που είναι το baking powder. Στο τέλος ρίχνουμε το κονιάκ μας και στο τέλος το αμύγδαλο. Ζύμωμα καλό, πολύ καλό ζύμωμα. Για ένα πετυχημένο κουραμπιέ το ζύμωμά του πρέπει να είναι πολύ, και πλάσιμο στο φούρνο. Μόλις βγει έξω, ανθόνερο οπωσδήποτε, όπως είναι ζεστά, ψεκάζουμε με ανθόνερο, τα αφήνουμε κρυώνουν και μόλις κρυώσουν έχουμε ζάχαρη άχνη, την οποία την έχουμε μπλουτίσει με βανίλια και τα περνάμε μέσα από τη ζάχαρη άχνη μας.